Κόκκινο χτύπησε το πολιτικό θερμόμετρο καθώς το πρώτο μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου κοινοβουλευτικό τετατέτ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι η οικονομία πήγαινε λαμπρά, ότι η μεσαία τάξη ευημερούσε, ότι το κράτος λειτουργούσε καλά και για κάποιον δυσεξήγητο λόγο ο ελληνικός λαός σας μαύρησε. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στη χώρα, κύριε Τσίπρα. Και γι' αυτό και εμπιστεύθηκαν τη Νέα Δημοκρατία και μας έδωσαν αυτή την εντολή. Θα βρίσκομαι εδώ, από αυτό εδώ το βήμα. Καθημερινά μπορεί να σας κάνω τη ζωή δύσκολη, αυτό έχει η δημοκρατία όμως. Για να υπερασπιστώ την αλήθεια και να αντικρούσω αυτόν τον απίθμενο λαϊκισμό που χρησιμοποίησατε και για να καταλάβετε την εξουσία, αλλά και τώρα, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας. Το σκληρό ροκ ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ως απαρχή τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων. Αν σας ασκήθηκε μία κριτική, δεν αφορούσε μόνο τον αριθμό των μετακλητών. Αφορούσε τη γενικότερη εντύπωση, κύριε Τσίπρα, ότι διορίζατε την παρέα σας και του κοσκολητού σας και τους φίλους σας στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς κάναμε μία πολύ δύσκολη προσπάθεια και να περιορίσουμε τις αμοιβές και να περιορίσουμε τον αριθμό. Εσείς έρχεστε, αυξάνετε τον αριθμό, αλλά δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Αυξάνετε τις αμοιβές και περιορίζετε, συρρυκνώνετε τα προαπαιτούμενα. Να είναι απλά κάτοχοι, μάλλον απολυτηρίου, λυκείου, όσοι είναι συνεργάτες υπουργών. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξαν φαρμακερά βέλη για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Βασιλική Θάνου. Τόσο υποκριτές είστε! Τόσο υποκριτές είστε κι εσείς και η κυρία Θάνου, που για 30 αργύρια αναλαμβάνει κομματικό διορισμό από εσάς προσωπικά σε μια κρίσιμη ανεξάρτητη αρχή. Πολύ φοβάμαι όμως ότι εδώ δεν τίθεται απλά θέμα κομματικοποίησης μιας ανεξάρτητης αρχής. Τίθεται θέμα μητσοτακοποίησης της ανεξάρτητης αυτής αρχής, που επί 10 χρόνια ήταν μια αρχή που λειτουργούσε με συμβούλους και φίλους δικούς σας. Το μπραντεφέρ ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφτασε και στο θέμα του νέου διοικητή της ΕΥΠ. Κανένα νόμο δεν πρόκειται να αλλάξουμε, κύριε Τσίπρα, αλλά το υπονοούμενο του κύριου Βαρουφάκη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών περίπου παρακολουθούσε τους υπουργούς σας, νομίζω, κύριε Τσίπρα, πρέπει να το απαντήσετε εσείς και ο κύριος Βαρουφάκης. Το διοικητή της ΕΥΠ, επαναλαμβάνω, που είναι τον αδικό τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πτυχίο αναγνωρισμένο με βάση τον νόμο, από το ελληνικό δημόσιο. Κύριος Ρουμπάτης, κάνω μια ξεκάθαρη καταγγελία. Σε συγκεκριμένη συνεδρίαση της διαπραγματευτικής ομάδας το Μάιο του 2015, είπε πράγματα σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία γνωρίζοντας ότι ήταν αναλυθή, παρόλα αυτά, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που έκανε πολύ κακό στην εθνική μας υπόθεση της διαπραγμάτευσης εκείνης της εποχής. Πλέον, η κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται στο πεδίο της ψήφισης του Διυπουργικού Νομοσχεδίου.